Ο κύριος Οουντρί απέκτησε τέτοια άνεση να μιλά με την αριστοκρατία και να εργάζεται στην παρουσία τους, όπως με την ίδια άνεση ζωγραφίζει στο εργαστήρι του. Ο Jean-Baptiste Oudry γεννήθηκε σαν σήμερα 17 Μαρτίου του 1686 στο Παρίσι. Ήταν Γάλλος ζωγράφος, χαράκτης και σχεδιαστής ταπισερή και εκπρόσωπος της τέχνης του Ροκοκό, ενώ θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους ζωγράφους ζωικών μορφών του 18ου αιώνα. Ο Ζαν ήταν γιος του Jacques Oudry, ο οποίος ήταν επίσης ζωγράφος και έμπορος έργων τέχνης. Ακολουθώντας τα χνάρια του πατέρα του, ξεκίνησε τις σπουδές του στη Σχολή Καλών Τεχνών του Αγίου Λουκά, όπου εκείνος ήταν διευθυντής. Μαθήτευσε κοντά στον προσωπογράφο Nicolas de Largillierre, ο οποίος του άσκησε μεγάλη επιρροή. Ο Οουντρί, όντας πολύ ταλαντούχος, κατάφερε να αποφοιτήσει όταν ήταν μόλις 22 ετών, την ίδια χρονιά με τα μεγαλύτερα αδέρφια του. Λίγα χρόνια μετά την αποφοίτησή του έγινε βοηθός καθηγητής στη σχολή. Το 1719 έγινε δεκτός στη Βασιλική Ακαδημία Ζωγραφικής και Γλυπτικής στο Παρίσι, στην οποία και δίδαξε από το 1743. Στα πρώιμα χρόνια της καλλιτεχνικής του διαδρομής επικεντρώθηκε στην προσωπογραφία, αλλά στη συνέχεια φιλοτέχνησε πίνακες και χαρακτικά με ευρύ θεματικό ορίζοντα, όπως νεκρές φύσεις με φρούτα και ζωικές μορφές, τοπία, άλλοτε αγροτικές σκηνές και άλλοτε από απόψεις πόλεων, έως και τεράστια θρησκευτικά έργα για τις εκκλησίες του Παρισιού. Ο Οουντρί ανέλαβε επίσης να ζωγραφίσει τα σκυλιά του βασιλιά και διορίστηκε ως ο επίσημος ζωγράφος του βασιλικού κυνηγιού. Λόγω του πηγαίου ταλέντου του δεν ζωγράφισε έργα μόνο για τον Λουδοβίκο τον 16ο, αλλά και για τον Τσάρο της Ρωσίας, τη Βασίλισσα της Σουηδίας και τον πρίγκιπα του Μεκλεμβούργου Σουέριν, καθιστώντας τον έτσι έναν από τους κορυφαίους Ευρωπαίους ζωγράφους της εποχής του. Ο Οουντρί είχε επίσης μεγάλη επιτυχία και ως σχεδιαστής ταπισερή. Το 1734 διορίστηκε διευθυντής του εργοστασίου ταπισερή Μποβέ. Η θέση αυτή του προσέδωσε νέο αέρα, φέρνοντάς τον σε επαφή με καλλιτέχνες όπως ο Φρανσουά Μπουσέ. Τα σχέδιά του έκαναν την εταιρεία ιδιαίτερα γνωστή. Δύο χρόνια αργότερα διορίστηκε διευθυντής του εργοστασίου Γκομπελάν, όπου σχεδίασε μια σειρά από ταπισερή με θεματική τις κυνηγετικές εξορμήσεις του Λουδοβίκου του 16ου. Το πόστο αυτό του επέτρεψε να εποπτεύει το σύνολο της παραγωγής ταπισερή, ασκώντας σημαντική επιρροή στις διακοσμητικές τέχνες του γαλλικού ροκοκό. Για την επέτειο των γενεθλίων του επιλέξαμε το έργο «Comédien Italien dans un jardin», «Ιταλή κομική σε κήπο», «Λάδι σε μουσαμά», από τη συλλογή του Παρισιού της Λεβεντίου Πινακοθήκης, που ανήκει στα πρώιμα του έργα και φαίνεται να ολοκληρώθηκε μεταξύ του 1710 και του 1712.